Ο Σαϊτιώτης είναι αυτός. Το σουτ, η κόντρα, ευκαιρία. Υπάρχει ένα πέσιμο μέσα στην περιοχή. Ο Χατζής λέει δεν υπάρχει τίποτα. Άμυνα. Εδώ γίνεται το λάθος. Ο Πλιάγκας έχει μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Διαγώνιο σουτ. Πολύ όμορφο τέρμα από τον Πλιάγκα στο 29. Ο Δημήτρης Πλιάγκας ανοίγει το σκορ για την Λάρισα. Στο πρώτο σουτ προς την εστία. Το πρώτο μεγάλο λάθος που έκαναν οι γηπεδούχοι, το πλήρωσαν. Και δείτε εδώ τον τρόπο με τον οποίο πανηγυρίζει ο Πλιάγκας. Ενώ και ο κύριος Χατζής τον περιμένει για να του δείξει προφανώς την κίτρινη κάρτα για τον πανηγυρισμό του νωρίτερα. Πολύ όμορφο το τελείωμα από τον Πλιάγκα. Μπήκε στην περιοχή μετά το λάθος της άμυνας του Γουρούβα. Το στήθος κατέβασε και πλάσαρε σωστά. Πάντως οι συμπαίκτες του συνεχίζουν με την πάσα για τον Φουκαράκη. Κεφαλιά του Φουκαράκη είναι καλή. Η πρώτη ευκαιρία του Ρούβα στο παιχνίδι. Στο 40, πάσα για τον Σαϊτιώτη, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ, θέλει να δώσει τον Πλιάγκα και αυτός να σκοράρει για δεύτερη φορά και θα το κάνει, όχι, τεράστια ευκαιρία και μεγάλη επέμβαση πάνω στην γραμμή από τον Κατσαμπελίδη, απίστευτη φάση στο 50. Παίζει με 10 ο Ρούβας, κόρνερ από τον Πλιάγκα, ο Κάλι πολύ ψηλά, θα βρει την μπάλα πέφτοντας ο Κάλι και θα χάσει κι άλλη μια τεράστια ευκαιρία στο 58. Αυτός καλή πάσα για τον Μπερογαβράκη, θα κάνει το σουτ. Άω την μπάλα, χειροκρότημα από την εξέδρα στο 78. Ο Ρούβας δείχνει ότι θα το παλέψει μέχρι τέλους το μάτς. Ο Ριγάκης εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, μπάλα πέρασε, έντονες διαμαρτυρίες για χέρι, ο Σταθόγλου συνεχίζεται η φάση. Νέα σέντρα το Ριγάκη, καθόλου καλή, δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ από την ίδια πλευρά στο 80. Για να δούμε εδώ τι ζήτησαν νωρίτερα. Έχω την αίσθηση ότι τα χέρια του καταρχήν τα έχει πίσω ο Σαϊτιώτης. Η μπάλα μπορεί να έχει ακουμπήσει ελάχιστα στο χέρι του. Κάνει το γύρισμα, παραλίγο να βγει και φάση εδώ και θα βγει φάση. Ευκαιρία με τον Καραχάλιο να κάνει τελικά το σούτ, αλλά ο Καλομήρης να μπλοκάρει.